Στην Αντάλια, το περίφημο τουριστικό θέρετρο της Τουρκίας, συγκεντρώθηκαν οι ηγέτες των 20 πλουσιότερων χωρών του κόσμου για τη διήμερη σύνοδο κορυφής της ομάδας των G20. Στη σύνοδο της G20 συζήτησαν για το παγκόσμιο εμπόριο, για την αντιμετώπιση της ανεργίας, για τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Όμως οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι λίγες ώρες πριν τη σύνοδο άλλαξαν τη βασική ατζέντα. Ο μεγάλος απόν της συνόδου ήταν ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάν, τον οποίο αντικατέστησε ο υπουργός του των εξωτερικών Λοράν Φαμπιούς, που δέχθηκε τα ειλικρινή συλληπιτήρια του Τούρκου πρόεδρου Ερντογάν. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ομάδας της G20, όπου μετέχουν και οι αναδυόμενες οικονομίες όπως η Ινδία, η Βραζιλία και η Σαουδική Αραβία, καταδίκασαν κατηγορηματικά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία και στην Τουρκία μόλις ένα μήνα πριν. Η βία της τρομοκρατίας και οι ενέργειες του Ισλαμικού κράτους υπενθύμησαν τον επίγοντα χαρακτήρα της πολιτικής λύσης στο πρόβλημα της Συρίας. Η συζήτηση που είχαμε σήμερα ήταν πολύ πολύ χρήσιμη στην συντονισμένη προσπάθεια που κάνουμε για να ενισχύσουμε και να οχυρώσουμε τα σύνορα μεταξύ Συρίας και Τουρκίας όπου δρά το Ισλαμικό κράτος. Θα εντείνουμε τις κοινές μας προσπάθειες να δημιουργήσουμε μια ειρηνική μετάβαση στη Συρία. Οι ηγέτες της G20 τάχθηκαν υπέρ μιας ισχυρής συνεργασίας με ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη ροή των ξένων μαχητών και την καταπολέμηση των πηγών χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αλλά και το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των τρομοκρατών. Μόνο αν συνεργαστούμε για την πλήρη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ύποπτες συναλλαγές θα είμαστε σε θέση να σταματήσουμε αποτελεσματικά αυτήν την απειλή. Για τον Ντομένικο Λομπάρντι από το καναδέζικο Think Tank Gigi πρέπει να δοθεί έμφαση στις πολιτικές εξάλληψης των αιτιών της τρομοκρατίας. Η καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας τελικά δεν πρόκειται να εξαλείψει την τρομοκρατία αυτή καθ' αυτή, καθώς χρειάζεται να μπουν σε εφαρμογή πηγές για την οικονομική ανάπτυξη που θα φέρουν όφελος σε μια σειρά από μεγάλες περιοχές, χώρες και λαούς. Χάρη στην πίεση της τουρκικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σύνοδος της G20 αναγνώρισε για πρώτη φορά το μέγεθος της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης ως παγκόσμιο πρόβλημα. Η μη κυβερνητική οργάνωση Oxfam ζητά περισσότερη χρηματοδοτική στήριξη, όχι μόνο για ανθρωπιστική βοήθεια. Η πραγματικότητα για τους πρόσφυγες στο Λίβανο και την Ιορδανία, όπου η Oxfam δραστηριοποιείται, είναι δύσκολη. Έχουν όλο και λιγότερη βοήθεια. Και σε πολλές περιπτώσεις οι πρόσφυγες δεν έχουν καν το δικαίωμα να διαμένουν νόμιμα στις χώρες αυτές. Δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες και αυτό τους κάνει ακόμα πιο απελπισμένους και ανήμπορους. Μεταξύ των άλλων θεμάτων που συζητήθηκαν είναι και οι παγκόσμιοι στόχοι περί της βιώσιμης ανάπτυξης που εξέτασε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών στη Γενική Συνέλευσή του το 2015. Επίσης το θέμα της φορολογίας, αλλά και η ανοιχτή υπόθεση της κλιματικής αλλαγής.